Για να αναφερθούμε τώρα πού, Εύη, να αναφερθούμε τώρα σε ένα ξεχωριστό θέμα, σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, καθώς μια ζωγράφος σωστά έδωσε χρώμα, ζωή, χρώμα σε δρόμο της Μεσαράς. Ναι. Πρόκειται για την κυρία Βούλα Λαδουκάκη, είναι ζωγράφος και πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αντισκαρίου στο Δήμο Φεστού. Με εικόνες ζωγραφισμένες και αφιερωμένες στη φύση, έχουμε και σχετικό υλικό να δείξουμε. Μία πολύ όμορφη κίνηση από μία γυναίκα η οποία με την προσφορά της έτσι έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κλίμα στην περιοχή. Μάλιστα. Μία εθελοντική δράση βέβαια. Διανύουμε μεγάλη εβδομάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε πρώτων πυλών από την επίσημη έναρξη κατά κάποιο τρόπο της τουριστικής περίοδου. Έχουμε τους πρώτους τουρίστες, αλλά από 1η Μαΐου και μετά αναμένεται να επικρατήσει το αδιαχώρητο και να βιώσουμε στιγμές και περίοδους 2019. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες, χαρακτηριστικά πλάνα και λέω να πάμε στην κυρία Βούλα Λαδουκάκη, η οποία είναι οικαστικός, είναι ζωγράφος και πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αντισκαρίου στο Δήμο Φεστού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε καλά. Είπαμε μετά την Πάτμο, μπήκαμε στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος, να στείλουμε και ένα μήνυμα εθελοντισμού και αγάπης των Κρητικών για τον τόπο τους. Και νομίζω ότι είστε το καταλληλότερο παράδειγμα. Για πείτε μας. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η πρωτοβουλία του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών του Δήμου Αστερσίων. Με φώναξαν εμένα να τους βοηθήσω να φτιάξουμε αυτό το ωραίο πλάνο μέσα σε ένα άγριο τοπίο. Ξαφνικά ξεπερβάλλει αυτό το... η έκθεση του γραφτής, λέγεται. Κυρία Λαδουκάκη, για πόσα μέτρα μιλάμε? Μήκος, το μήκος. Το μήκος είναι 80 μέτρα. Εγώ έκανα γύρω στα 30 μέτρα, κάπου εκεί. Ενδιάμεσα όμως η ομάδα του μέσα στη... στο Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών έχει ενσωματωθεί η ομάδα Κρέτα Γκριν, ναι, που αποτελείται από πολλούς ξένους και Γερμανούς κυρίως, και αγαπάνε πάρα πολύ το περιβάλλον και κάνουν εθελοντικές δράσεις, καθαρίζουν παραλίες διάφορα, και ήταν και αυτή η δική τους ιδέα. Κυρία Λαδουκάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν τα σχόλια έτσι των ανθρώπων που εισπράξατε βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει και αυτή η αντίθεση, δηλαδή βλέπουμε θάλασσα σε ένα σημείο που δεν θα περίμενε κανένας να δει αυτό το μπλε. Τα σχόλια από τη μία, πολύ καλά κάνει η Εύη και το ρωτάει, και η έμπνευση από την άλλη. Πώς προήλθε η έμπνευση? Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνουμε, η θάλασσα, γαλάζιο, Κρήτη. Θέλαμε να υπάρχουν όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Και βουνό και πουλιά και ψάρια και θάλασσα, όλα μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Περιμένουμε ανάλογες πρωτοβουλίες. Είστε θετικοί? Φυσικά. Και το μήνυμα το οποίο προκύπτει, ο εθελοντισμός σε πρώτο πλάνο, σε δύσκολες περιόδους προέχει αγάπη για τον τόπο μας. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Περιμένουμε και άλλα όμορφα πράγματα από μια περιοχή που έχει δραστήριους ανθρώπους. Πρέπει να το πούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.